Φίλες και φίλοι του Hermes Sports, καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε στις προπονητικές εγκαταστάσεις του Ready του Ολυμπιακού, όπου γίνονται τα Summer Camp, ένας παλιός θεσμός, ένας θεσμός μεγάλης προσφοράς, όπου έχουν έρθει και παιδιά από την Ακαδημία του Ολυμπιακού στο Σικάγο, μαζί με τον κύριο Γιάννη Κοσμά, την κυρία Άντζελα Κοσμά και τον Νίκο Μιρτσέκη, τον κύριο Νίκο Μιρτσέκη, τον προπονητή των Ακαδημιών του Ολυμπιακού στο Σικάγο. Με αυτόν τον τρόπο εγκαινιάζουμε τις ιντερνετικές μας εκπομπές του Hermes Sports, πέραν λοιπόν από την ηλεκτρονική εφημερίδα, την πρώτη ηλεκτρονική αθλητική εφημερίδα της Ομογένειας. Θα είμαστε κοντά σας και με ιντερνετικές εκπομπές, εγκαινιάζοντας το κανάλι μας στο YouTube. Θα δούμε τι μας έχουν πει ο κύριος Γιάννης Κοσμάς, η κυρία Άντζελα Κοσμά, για την προσπάθεια που κάνουν στο Σικάγο, στο μακρινό Σικάγο και τις Ακαδημίες του Ολυμπιακού. Τι μας έχουν πει ο κύριος Τάσος Πάντος, προπονητής των Ακαδημιών του Ολυμπιακού. Μας έχουν πει και αν υπάρχει κάποιο έτσι, παιδί από τις Ακαδημίες του Ολυμπιακού που το κοιτάει ακόμα και η πρώτη ομάδα της ομάδας. Και φυσικά ο Νίκος Μιρτσέκης, ο κύριος Νίκος Μιρτσέκης, ο προπονητής των Ακαδημιών του Ολυμπιακού στο Σικάγο. Πάμε λοιπόν όλα αυτά να τα δούμε σε ένα ενδιαφέρον, θεωρώ, και σε ένα πλούσιο αφιέρωμα για τα Summer Camp του Ολυμπιακού και για την Ακαδημία του Ολυμπιακού στο Σικάγο, που να σημειώσουμε ότι έχει και τα camp στο τέλος Ιουλίου, και μάλιστα θα ταξιδέψουν και δύο προπονητές από εδώ, από το Ready, στο Σικάγο για να δουν την εξέλιξη, την αγωνιστική εξέλιξη των παιδιών εκεί. Πάμε όμως σιγά σιγά να τα δούμε όλα αυτά. Καταρχήν, σας καλωσορίσω στην Ελλάδα. Ευχαριστούμε, να είστε καλά. Πάντα είναι τιμή και χαρά για μας να σας έχουμε στην Ελλάδα, τους Έλληνες του εξωτερικού. Και με την ευκαιρία του αφιερώματος που κάνει το Hermes Sports στις Ακαδημίες του Ολυμπιακού, πείτε μας λίγα λόγια για την προσπάθεια που κάνει στο Σικάγο, τόσο μακριά από την Ελλάδα, αλλά ουσιαστικά τόσο κοντά, έτσι. Ξεκινήσαμε πριν 4 χρόνια τις Ακαδημίες του Ολυμπιακού στο Σικάγο, με την προϋπόθεση να βοηθήσουμε τα παιδάκια να παίζουν ποδόσφαιρο, αλλά και πιο πολύ για την αγάπη μας για τον Ολυμπιακό. Γεννήθηκα Ολυμπιακός εγώ. Τα παιδιά μου είναι Ολυμπιακοί, η Έτζελα είναι Ολυμπιακός. Ήταν κάτι, νομίζω, που έλειπε από τους ομογενείς του Σικάγου, αλλά και άλλες φυλές οι οποίες παίζουν ποδόσφαιρο. Άρχισε η διαδικασία πριν 5 χρόνια. Είμαστε μαζί, ο εαυτός μου και η Έτζελα, που αρχίσαμε αυτή τη διαδικασία με τον Ολυμπιακό. Πήραμε την Ακαδημία του Ολυμπιακού το Σεπτέμβριο του 2011. Μια αντιπροσωπεία του Ολυμπιακού ήρθε στο Σικάγο. Ο κύριος Νάνος, ο κύριος Παύλου, ο κύριος Αμανατίδης, ο κύριος Ζελενίτσας, οι οποίοι έκαναν την έναρξη στην Ακαδημία εκεί. Αυτό μας έδωσε τη δυνατότητα, για πρώτη φορά νομίζω στην ιστορία του Σικάγου, να έχει μια επαγγελματική ομάδα, Ακαδημία της, στην Αμερική. Υπάρχουν πολλές ομάδες εκεί οι οποίες έχουν κάποια σχέση με ομάδες επαγγελματικές από την Ευρώπη, αλλά δεν είναι οι κανονικές ακαδημίες τους. Το καλό είναι φυσικά να είσαι η Ακαδημία του Ολυμπιακού, της μεγαλύτερης ομάδας της Ελλάδος, ότι σου δίνουν τα προπονητικά που χρειάζεσαι, όλο το υλικό που χρειάζεσαι. Και αυτό είναι κάτι το καλό, νομίζω, γιατί βοηθάει πολύ να αναπτυχθεί στο ποδόσφαιρο στην Αμερική. Και έτσι ήταν ένας ο λόγος που το κάναμε, να βοηθήσουμε τα παιδάκια, και πιστεύαμε ότι μπορούσαμε να το κάνουμε και μόνοι μας, αλλά φυσικά με τη βοήθεια του Ολυμπιακού θα γινόταν το έργο μας πολύ πιο εύκολο και πολύ καλύτερο. Πόσα παιδάκια έχετε αυτή τη στιγμή στην Ακαδημία? Έχουμε περίπου 280 παιδάκια. Από τα 280 παιδάκια, τα 220 είναι ηλικίας από 7 χρονών μέχρι 17 χρονών. Και έχουμε 60 παιδάκια τα οποία τα έχουμε σαν το φυτώριο στην ομάδα μας, στην Ακαδημία. Από 3 χρονών αρχίζουν μέχρι 6 χρονών. Πώς είναι η εμπειρία να ασχολείστε με παιδάκια, να τους μαθαίνετε ποδόσφαιρο, να τα βλέπετε την αγάπη τους για την Ελλάδα από κοντά? Η εμπειρία είναι φοβερή, όχι μόνο γιατί έχουμε καταφέρει και έχουμε φέρει τον Πειραιά στην Αμερική, στο Σικάγο. Και τα παιδάκια δεν μαθαίνουν μόνο ποδόσφαιρο, αλλά μαθαίνουν και την ελληνική κουλτούρα, την κουλτούρα του Ολυμπιακού, τα πάντα για τον Ολυμπιακό και την αγάπη τους. Μεταφέρουμε την αγάπη του Ολυμπιακού στο Σικάγο και στην Αθήνα. Τι σας λένε τα παιδάκια? Πείτε μου κάτι που λέγατε πριν, κάποιες ατάκες έτσι που είναι πολύ όμορφες να ακουστούν. Τι σας λένε γενικά?
Τα παιδάκια είναι πολύ ενθουσιασμένα, γιατί είναι αληθινό. Τα 10 παιδάκια που ήρθαν εδώ τώρα για το camp είναι μια εμπειρία πολύ αληθινή για αυτά. Και λένε διάφορα, όπως τι είχε πει. Λένε, ξέρω εγώ είμαι καλύτερος από το Μέση, λέει ο ένας, γυρίζουν, ο άλλος λέει πώς κάνεις τρίπλες έτσι. Δηλαδή, σε αυτή την ηλικία βλέπεις ότι τα παιδάκια συμπεριφέρονται διαφορετικά. Άμα είναι μέρος μιας ακαδημίας, από ό,τι συμπεριφέρονται, ας πούμε, να παίζουν το ποδόσφαιρο της γειτονιάς, άμα το πούμε έτσι. Και σε αυτό το χώρο που είναι εδώ στο Ρέντι, σε μια ακαδημία όπως είναι, τους δίνει την εμπειρία αυτή και γίνονται φίλοι πιο πολύ με τα άλλα τα παιδάκια και μπορούν και κάνουν αυτές τις ατάκες ανάμεταξύ τους. Εντάξει, είναι στην ηλικία που είναι τα παιδάκια και είναι πολύ όμορφη αυτή η ηλικία να είναι και να κάνουν αυτά. Αποκτούν και φιλίες, όπως είδαμε και τώρα μέσα σε λίγες μέρες. Έχουν τα παιδιά αποκτήσει φιλίες και δεν μιλάνε πάρα πολύ καλά τα ελληνικά, αλλά είναι πολύ ενθουσιασμένα που είναι ανάμεσα. Ναι. Τα βοηθάτε και να μένουν και κοντά στην Ελλάδα, έτσι. Έτσι, ναι. Πράγμα πολύ σημαντικό. Είναι, όπως είπαμε, τα παιδάκια. Έχουμε Έλληνες ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι στην Ακαδημία. Φυσικά έχουμε και παιδάκια τα οποία δεν είναι Έλληνες, αλλά προσπαθούμε να τους μάθουμε ελληνικά. Όπως μαθαίνουν ελληνικά εδώ, προσπαθούν. Αλλά πιο πολύ για τους Έλληνες ποδοσφαιριστές, τα παιδάκια που είναι στην Ακαδημία. Είμαστε κι εμείς ένας τρόπος να δείξουμε και στον Ελληνισμό, στον απόδημο Ελληνισμό της Αμερικής, ένας τρόπος δικός μας να βοηθήσουμε κι εμείς να βοηθήσουμε να μείνει ο ελληνικός χαρακτήρας, να μείνει όλα αυτά που έχουν να κάνουν με τον Ελληνισμό, να προσπαθήσουμε να τα φέρουμε και αυτά τα παιδάκια, γιατί δυστυχώς, θα το πω έτσι, δυστυχώς δεν είναι δεν ξέρω αν είναι η λέξη σωστή, δυστυχώς ή όχι, αλλά υπάρχουν πολλές γενναίες τώρα που είναι στην Αμερική και είτε το θέλουμε είτε όχι, μερικά πράγματα ξεχνιούνται. Και προσπαθούμε εμείς σαν Έλληνες να τα κρατήσουμε αυτά και πιστεύω ότι μέσω του αθλητισμού, μέσω της μπάλας φυσικά που είμαστε εμείς, ότι βοηθάμε και εμείς με το μέρος μας να κρατήσουμε αυτά τα στοιχεία σαν Έλληνες. Ο κύριος Γιάννης Κοσμάς και η κυρία Άντζελα Κοσμά τα τελευταία χρόνια κάνουν μια πολύ σημαντική προσπάθεια στο Σικάγο με τις Ακαδημίες του Ολυμπιακού στο Σικάγο. Μια προσπάθεια σημαντική τόσο αγωνιστική όσο και κοινωνική, τόσο για τον Ολυμπιακό, για την ομάδα του Ολυμπιακού, όσο και για την Ελλάδα την ίδια. Βέβαια, όλα αυτά με την πολύ σημαντική συμπαράσταση της διοίκησης του Ολυμπιακού. Πάμε εμείς να μάθουμε λίγα περισσότερα πράγματα για την Ακαδημία του Ολυμπιακού στο Σικάγο. Κάνουμε και πολλές άλλες δραστηριότητες που δεν είναι ποδοσφαιρικές, όπως παρέλαση 25 Μαρτίου, τα παιδιά συμμετέχουν στην παρέλαση, φοράνε τη φανέλα του Ολυμπιακού. Περπατάμε, παρελάζουμε με όλα τα παιδιά των άλλων σχολείων, την Ομογένεια στο Σικάγο. Και αυτή η εμπειρία για αυτά είναι πολύ σημαντική, γιατί νιώθουν κοντά στην Ελλάδα, ένας τρόπος να νιώθουν κοντά στην Ελλάδα. Άλλες δραστηριότητες που φέρουν μαζί τους γονείς, επειδή έχουμε διαφορετικά σε διαφορετικές πόλεις που είναι οι ομάδες, φέρνουμε τις ομάδες μαζί, τα παιδιά μαζί, τους γονείς μαζί. Ναι. Και επειδή μιλάμε και για μπάλα, όλα αυτά βέβαια μακριά από τα οπαδικά, έτσι. Ναι. Δεν υπάρχουν τέτοια στην Αμερική. Νομίζω ότι κάθε γονέας βλέπει την Ακαδημία του Ολυμπιακού κάτι το οποίο μπορεί να δώσει και να στο παιδί του. Όταν αρχίσαμε την Ακαδημία πριν 4 χρόνια, μερικοί οπαδοί δεν ήταν οι γονείς δεν ήταν Ολυμπιακοί. Ήταν από διαφορετικές ομάδες οι οποίοι ήρθαν και φέρανε τα παιδιά τους για αυτό το λόγο. Να μάθουν τα παιδιά τους ποδόσφαιρο. Γιατί ξέρουν, ας πούμε, ότι άμα έχεις σωστούς προπονητές, άμα έχεις τη δυνατότητα να είσαι, φυσικά να έχεις κάποιον σαν τον Ολυμπιακό, να σε συμπαραστέκεται και να έχεις τα προπονητικά, το υλικό του Ολυμπιακού, δεν θέλουν τίποτα άλλο, δεν σε ενδιαφέρει αυτό καθόλου. Νομίζω αυτό που είπατε, ότι χωρίς ουσιαστικά τη βοήθεια του Ολυμπιακού και την οργάνωση που έχει αυτό το σωματείο, σας έχουν κάνει λίγο, ας πούμε, να μου επιτρέψετε να πω τη δουλειά λίγο πιο εύκολη, έτσι. Φυσικά, ναι. Είναι ένα πράγμα το οποίο μας έχει, εμένα με έχει εκπλήξει πολύ, δηλαδή, ο Ολυμπιακός από αυτή την πλευρά, ότι ό,τι λένε γίνεται πράξη. Και μας έχει κάνει τρομερά εύκολη αυτή τη δουλειά, γιατί θα σηκώσουμε το τηλέφωνο, θα στείλουμε ένα email ή ερχόμαστε εδώ όπως είμαστε τώρα. Μπορούμε να δούμε τα παιδάκια που κάνουν τις προπονήσεις. Όλα αυτά, όλες αυτές τις προσβάσεις, όλα αυτά που μας δίνουν είναι κάτι το οποίο άλλοι συλλόγοι στην Αμερική δεν το έχουν.
και μας βοηθάει πολύ, όχι μόνο από την οργάνωση και από προπονητικής, που είναι το πιο βασικό. Υπάρχει κάποιο, έχετε λάβει από τον Ολυμπιακό κάποια αίσθηση ότι υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον για κάποιο συγκεκριμένο παιδάκι από την Ακαδημία? Δεν έχουμε φέρει, τα τελευταία 4 χρόνια δεν έχουμε κάνει τίποτα πρόσβαση στον Ολυμπιακό με τέτοια ιδέα ακόμα. Φυσικά, εμείς σαν Ακαδημία πάντα κοιτάμε, η δουλειά μας είναι να κοιτάμε για τέτοια παιδάκια και το καλό είναι να είσαι στο Σικάγο, είναι ότι το Σικάγο έχει τόσες πολλές εθνότητες, οι οποίοι μιλάς για Μεξικάνους, από την Αργεντινή, από τη Βραζιλία, Αμερικανούς, Έλληνες, υπάρχουν τόσες πολλές εθνότητες, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα και είναι πολύ καλοί παίκτες. Απλά εμείς σαν Ακαδημία κοιτάμε, όταν θα έρθει η σωστή ώρα, θα γίνει και αυτό. Φαντάζομαι είναι όνειρο των παιδιών έτσι, να παίξουν με τη φανέλα του Ολυμπιακού ή ακόμα και με τη φανέλα της Εθνικής Ομάδας. Είναι μακρινό όνειρο, αλλά είναι ο στόχος. Ναι, ναι, είναι πάντα όλα τα παιδάκια φυσικά που θα έρθουν στην Ακαδημία. Ο πρώτος στόχος είναι αυτός. Τώρα, τι είναι ρεαλιστικό για αυτά, είναι κάτι το διαφορετικό, ας πούμε, στην Αμερική. Γιατί είναι λίγο διαφορά. Εντάξει, τα παιδάκια εδώ στην Ελλάδα γεννιούνται, ζουν το ποδόσφαιρο, αυτό που παίζουν. Εντάξει, υπάρχουν και άλλα αθλήματα, αλλά πιστεύω ότι το ποδόσφαιρο είναι αυτό που παίζουν όλα τα παιδάκια. Στην Αμερική υπάρχουν πολλά διαφορετικά αθλήματα και είναι λίγο σε εμάς, δουλειά μας, να τα μάθουμε για το ποδόσφαιρο όσο μπορούμε πιο πολύ, να τα σπρώξουμε προς το ποδόσφαιρο, γιατί αυτό αγαπάμε και θέλουμε να κάνουμε. Και με αυτά έρχονται και τα υπόλοιπα. Ναι. Δηλαδή, η αγάπη για το ποδόσφαιρο πρώτα, αυτό είναι που πρέπει να τα μάθουμε πρώτα όλα τα παιδάκια, να αγαπούν το ποδόσφαιρο. Και αυτό αγαπήσουν το ποδόσφαιρο, τα υπόλοιπα, αυτά τα όνειρα που λέτε, όλα αυτά θα έρθουν με τη σειρά τους. Όπως είπαμε και στην αρχή, το έργο δεν είναι μόνο αγωνιστικό για τη σχολή του Ολυμπιακού Σικάγο, είναι και κοινωνικό. Πάμε να δούμε, να ακούσουμε τι μας λέει ο κύριος Γιάννης Κοσμάς και η κυρία Άντζελα Κοσμά για αυτό το θέμα. Έχουμε παιδάκια τα οποία, όπως είπαμε, από διαφορετικές εθνότητες, οι οποίες δεν έχουν μερικές δυνατότητες όπως έχουν άλλοι. Οι γονείς, οι παιδάκια, τα οποία το έχουμε δει και σήμερα στην Ακαδημία, τα οποία τα βοηθάμε αυτά τα παιδάκια να κάνουν ακριβώς αυτό που είπατε, να φύγουν από αυτά τα κακά στοιχεία που μπορεί να έχουν, οι κακοί, κακές φιλίες που μπορεί να έχουν, όλα αυτά, και πιστεύω ότι κάνουμε και αυτή τη δουλειά. Είναι κάτι που πρέπει, σαν Ακαδημία πρέπει να τα κάνουμε όλα αυτά. Τα βλέπουμε τα παιδάκια σαν γονείς, έτσι. Είμαστε, όπως λέει και ο Ολυμπιακός, είμαστε όλοι μια οικογένεια. Δεν είμαστε μόνο οικογένεια στο Ρέντι, στο Σικάγο, σε όλες τις Ακαδημίες σαν Ολυμπιακός, αλλά είμαστε οικογένεια σε αυτά τα παιδάκια και στους γονείς μαζί. Γιατί μεγαλώνουμε μαζί τους. Και όλη αυτή η διαδικασία είναι αληθινό. Τώρα τα παιδιά που ήρθαν εδώ και παίξανε στο γήπεδο, εδώ στο Ρέντι, πήγανε σήμερα στο Καραϊσκάκι. Είναι μια αληθινή εμπειρία που ναι, ότι αυτή η στόχη είναι κάτι που μπορεί να γίνει. Είναι πολύ σημαντικό για αυτά. Είναι πολύ σημαντικό όντως να παίζουν σε ένα γήπεδο, ακόμα και σε προπονητικές εγκαταστάσεις, αλλά βλέποντας το σήμα του Ολυμπιακού, βλέποντας όλη αυτή την οργάνωση. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό για το ναι, είναι. Έχουν τα παιδάκια, ας πούμε, πατήσανε το πόδι του στο γήπεδο και είδανε το γρασίδι κάτω και λένε, δεν είχαν ξαναδεί τέτοιο πράγμα. Και λένε, αμέσως καταλάβανε ότι είχαν να κάνουν με κάτι το διαφορετικό. Ναι. Αμέσως το βλέπεις στα μάτια τους. Το χαϊδεύανε μερικά από αυτά. Δηλαδή είναι κάτι τέτοια πράγματα τα οποία αυτές οι εμπειρίες, και αυτό ήταν, όπως είπαμε, ο στόχος για τα camps εδώ, αλλά ήταν αυτές οι εμπειρίες που θα πάρουν αυτά τα παιδάκια, που έχουν τις δυνατότητες να έρθουν, να τις φέρουν πίσω σε αυτά τα παιδάκια που δεν είχαν τη δυνατότητα να έρθουν. Τις οποίες μπορεί θα τα κάνω και πιστεύω ότι του χρόνου και τις επόμενες χρονιές να είναι ακόμα καλύτερα και να φέρουμε ακόμα και άλλα παιδάκια στα κάμψα εδώ στον Ολυμπιακό. Πείτε μας και λίγο τώρα για την επίσκεψη σας εδώ συγκεκριμένα. Με πόσα παιδιά έχετε έρθει, ποιος είναι ο σκοπός? Έχουμε έρθει με 10 παιδάκια από διαφορετικές ηλικίες, από ηλικίες 9 χρονών μέχρι 14 χρονών. Είναι, όπως είπα, 10 παιδάκια. Τον Ιούλιο έχουμε τα camp του Ολυμπιακού στο Σικάγο, της σχολής του Ολυμπιακού στο Σικάγο, και πρέπει να διευκρινιστεί ότι δεν αφορά μόνο τους κατοίκους του Σικάγο ή τους Έλληνες, αφορά και κατοίκους έξω από το Σικάγο, έξω από την Αμερική, από τον Καναδά, υπάρχουν ήδη παιδιά από τον Καναδά. Πάμε να ακούσουμε λίγα πράγματα για αυτό το camp που έρχεται τον Ιούλιο. Ο σκοπός μας ήταν φυσικά πρώτα απ' όλα τα παιδάκια αυτά να πάρουν αυτές τις εμπειρίες, όπως είπαμε, και να τις φέρουν πίσω στην Ακαδημία μας στο Σικάγο.
Και ο δευτερεύων σκοπός ήταν για μας, από οργάνωση, να δούμε πώς γίνονται τα κάμπους εδώ στον Ολυμπιακό. Και φυσικά ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ολυμπιακό με την πρόσβαση μας έχουν δώσει εδώ κάθε μέρα να είμαστε με τους προπονητές, να παίρνουμε τα βίντεο που θέλουμε για τις ασκήσεις, όλα αυτά που χρειάζονται. Αλλά πιο πολύ για να δούμε πώς γίνονται τα camps, έτσι ώστε να κάνουμε τα δικά μας camps στο Σικάγο, στα τέλη Ιουλίου, από 27 Ιουλίου μέχρι 31 Ιουλίου, ο οποίος σκοπεύουμε να κάνουμε αυτά τα camps με τις προδιαγραφές που έχει ο Ολυμπιακός εδώ. Αλλά όχι μόνο αυτό, αλλά και με τη βοήθεια του Ολυμπιακού πάλι, γιατί είπαμε κάνουν πράξη αυτά που λένε, ότι θα φέρουμε προπονητές από τον Ολυμπιακό στο Σικάγο να μας βοηθήσουν να κάνουμε τα camps. Πείτε μου τώρα πού μπορεί κάποιος να σας βρει, στο ίντερνετ ή στο Σικάγο. Έχουμε ιστοσελίδα. Η ιστοσελίδα μας είναι olympiakoschicago.com και ο καλύτερος τρόπος να μας βρει είναι να μπει στη σελίδα και στο contact μπορεί να μας στείλει ένα μήνυμα και εμείς αμέσως θα τους απαντήσουμε. Υπάρχει κάποιο Facebook page, κάποιο... Στο Facebook είναι facebook.com/Ολυμπιακό Σικάγο. Mm-hmm. Ναι, υπάρχει όμως, αλλά είναι όλα αυτά που σου είπε η Άντζελα στην ιστοσελίδα. Υπάρχουν όλες αυτές οι προσβάσεις για το ίντερνετ. Και βέβαια η πρόσβαση είναι ελεύθερη για κάθε ηλικίας παιδί. Ναι, ναι, όπως είπαμε. Οπαδικών χρονημάτων. Ναι, βεβαίως. Τα camps είναι από, όπως είπαμε, τα αρχίζουμε από 3 χρονών μέχρι 17 χρονών τα camps. Είναι λίγο διαφορετικά από την εδώ, αλλά τις ηλικίες, οι μικρότερες ηλικίες που έχουμε προπονητές στο Σικάγο, οι οποίες θα βοηθήσουν με αυτά, αλλά είναι για όλους. Ναι. Σας πάω τώρα σε ένα άλλο κομμάτι, λίγο να... σαν η Ελλάδα περνάει λίγο δύσκολες εποχές, έτσι. Έχετε έρθει στην Ελλάδα τώρα, θέλω να μου πείτε λίγο τα συναισθήματα των Ελλήνων, ειδικά στην περίοδο για την Ελλάδα που περνάει δύσκολα. Υπάρχει... Κοιτάξτε να δείτε, σαν Έλληνες, εμείς πάντα θέλουμε να βοηθήσουμε την Ελλάδα και γι' αυτό είμαστε εδώ, να σας πω την αλήθεια. Δηλαδή, το θεωρούμε ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κάνουμε, να συμπερασταθούμε στην Ελλάδα σε τέτοιες... Αυτές είναι στιγμές που πρέπει να συμπεραστέκεσαι στον διπλανό σου. Δεν είναι μόνο στις καλές στιγμές, είναι και στις κακές στιγμές. Ο τρόπος μας εμάς φυσικά είναι όχι μόνο σαν Έλληνες να το κάνουμε, αλλά να κάνουμε και τους άλλους να το καταλάβουν αυτό, όπως έχουμε πει και σε άλλες οικογένειες των Αμερικανών να έρθουν μαζί μας. Φυσικά υπάρχουν οι αντιδράσεις, γιατί υπάρχουν πολλά από τα οποία λέγονται για την κατάσταση τώρα και τι ακούει ο καθένας. Ένας Αμερικανός θα ακούσει κάτι το διαφορετικό από ό,τι ακούσει ένας Έλληνας. Και εμείς, σαν Έλληνες, προσπαθούμε να τους δώσουμε να καταλάβουν ότι παρόλο που υπάρχουν. Που αυτά που λέγονται στην τηλεόραση, που ακούνε στο ραδιόφωνο, ό,τι ακούνε, ότι πρέπει να έρθουν στην Ελλάδα, να το δουν μόνοι τους, να καταλάβουν πώς είναι όλα γύρω τους και θα την αγαπήσουν την Ελλάδα. Αλλά και με αυτό είναι κάπως πάλι ο τρόπος μας να τους δείξουμε ότι μπορεί οι στιγμές να είναι δύσκολες, αλλά τότε μπορείς να βοηθήσεις το διπλανό σου και να τους δώσεις την παράστασή σου. Και έτσι εγώ το πιστεύω, δηλαδή εμείς να είμαστε εδώ, αυτό κάνουμε, να πούμε ότι περνάμε δύσκολες στιγμές, αλλά πιστεύουμε ότι το αύριο θα είναι καλύτερο. Έτσι είμαστε σαν Έλληνες, ναι. Έτσι. Ο λόγος για να αγαπήσουμε την Ελλάδα... Οι λόγοι είναι πάρα πολλοί, δεν είναι μόνο ένας. Ένας από αυτούς είναι ότι έχουμε μια πανέμορφη χώρα με πολύ μεγάλη ιστορία και ένας λόγος που τα παιδιά που ήρθαν εδώ, τα σημερινά παιδιά, τα 10 παιδάκια, πήγαν στην Ακρόπολη, πήγαν στον Παρθενώνα. Αυτά που έχουν μάθει στο σχολείο τώρα για αυτά είναι πολύ ζωντανά. Και γυρνώντας πίσω στο Σικάγο, στην Αμερική, θα μπορούν να μεταφέρουν αυτόν τον ενθουσιασμό και να πούνε και στα άλλα παιδάκια και στους γονείς. Και έτσι ευχόμαστε ότι θα γίνει κάτι τέτοιο και του χρόνου θα έχουμε διπλασιαστεί. Είναι διαφορετικά όταν το διαβάζεις στην εφημερίδα, το βλέπεις στην τηλεόραση. Είναι τελείως διαφορετική εικόνα. Δηλαδή, ένας Αμερικανός σήμερα το βλέπει, θα πάω στην Ελλάδα να κάνω τι, θα πάω, θα με σκοτώσουν, ξέρω, κάτι τέτοιο θα πούνε, έτσι. Δεν είναι έτσι. Αυτός είναι ένας τρόπος να τους δείξεις ότι είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Ναι, δεν λέμε ότι είναι όλα καλά, μέλι γάλα, αλλά δεν είναι όπως τα μερικοί τα παριστάνουν. Μα και οι γονείς που έχουν έρθει για πρώτη φορά στην Ελλάδα, που είναι από την Αμερική, είναι τόσο ενθουσιασμένοι που λένε ότι θα γίνει κάθε χρόνο αυτή η επίσκεψη στην Ελλάδα. Προλάβατε αυτό, ήθελα να ρωτήσω. Ναι. Οι μη Έλληνες, τι λένε που έχουν μαζί σας? Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν πολλοί ξένοι που πάνε σε πολλές χώρες.
που δεν έχουν έρθει η Ελλάδα. Αλλά όταν έρχονται και λένε, ξέρω εγώ, το καλύτερο μέρος του κόσμου που έχουν πάει είναι η Χαβάη, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Μέχρι να έρθουν στην Ελλάδα. Όταν έρχονται στην Ελλάδα, όταν μπαίνουν μέσα στην κουλτούρα του Έλληνα και της Ελλάδας, αλλάζουν όλα. Για κάποιο λόγο αλλάζουν όλα. Και γίνεται αυτό που είπε η Άντζελα, το οποίο μετά το βλέπουν σαν δεύτερο σπίτι τους. Λένε μετά, τελείωσε. Κάθε χρόνο θα το κάνουμε αυτό τώρα, γιατί αισθάνονται, τώρα τα έχουν δει μόνοι τους. Νομίζουν ο καλύτερος τρόπος. Άλλο να τους το λες και άλλο να το βλέπουν μόνοι τους. Το βλέπουν μόνοι τους και βοηθάει σε όλα. Άρα, σαν μικρά παιδιά, να παραλύσω λίγο την ατάκα του παιδιού που είπατε, που λένε ποιος Μέση, λένε πια Χαβάη πια. Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Μπράβο, έτσι. Άρα, το να είσαι Έλληνας είναι κάτι ξεχωριστό, και ειδικά όταν ζεις εκτός Ελλάδας, γιατί είσαι και δύο φορές Έλληνας, το λέμε, αλλά καλά μπορεί να το λέμε κάποιες φορές πάνω στο λόγο, αλλά είναι πραγματικότητα αυτό. Ναι, φυσικά έχουμε και παιδάκια από τα οποία είναι Έλληνες που έχουν έρθει στο κάμπ εδώ, και τα παιδάκια αυτά έρχονται κάθε χρόνο στην Ελλάδα, οι γονείς τους έχουν κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά φυσικά με αυτά τα παιδάκια και έρχονται, συμπαραστέκονται στην Ακαδημία μας και τους ευχαριστούμε γι' αυτό, όχι μόνο τους Έλληνες, όλους αυτούς που έχουν έρθει εδώ στα κάμψη μαζί μας και όλους αυτούς που συμπαραστέκονται στην Ακαδημία στο Σικάγο, γιατί νομίζω για να είσαι σαν Έλληνας ή σαν μην Έλληνας να φέρνεις τα παιδιά σου και να τα φέρνεις τόσο μακριά στη χώρα, ας πούμε, που ακούς μερικά πράγματα, όπως είπαμε, και να συμπαραστέκεσαι, είναι κάτι νομίζω το αξιόλογο και κάτι το οποίο πρέπει να τους ευχαριστήσουμε, να το ξέρουν και οι ίδιοι, ότι όταν κάνεις κάτι πρέπει να το κάνεις μαζί και, όπως λέμε, όταν γίνεσαι μια γουραθιά είσαι πιο δυνατός. Και έτσι με αυτούς γίνεται το ίδιο και με αυτούς. Θα μου πείτε τώρα με μία λέξη για εσάς τι σημαίνει Ολυμπιακός. Θα σου το πω στα... Όχι, θα σου το πω. Ξέρεις, προσπαθώ να βρω την ελληνική λέξη. Για μένα Ολυμπιακός είναι, θα σου το πω στα αγγλικά τώρα, passion. Εντάξει, passion είναι Ολυμπιακός. Πήρες τη λέξη από το στόμα μου. Είναι passion Ολυμπιακός, είναι κάτι που δεν μπορώ να... Ίσως δεν μπορώ να το περιγράψω, έτσι. Πολλά συναισθήματα, αλλά πιο πολύ είναι το passion. Να σας πω εγώ, γιατί το ζούμε καθημερινά, είναι η καθημερινότητά μας, όχι μόνο σαν που έχουμε την Ακαδημία στο Σικάγο, αλλά είναι κάτι που ζούμε από το πρωί ως το βράδυ. Θα κοιτάξουμε ποδόσφαιρο, θα κάνουμε συζητήσεις. Και όχι μόνο εμείς οι δύο, αλλά και τα παιδιά μας. Τα έχουμε στείλει ελληνικό σχολείο, όπως όλη η ομογένεια, στην εκκλησία. Δηλαδή, η Ελλάδα είναι κοντά μας πάντοτε και στην καρδιά μας, αλλά και στην καθημερινότητα, στη ρουτίνα μας. Άρα, ο Ολυμπιακός μπορεί να σημαίνει και η Ελλάδα, έτσι, σε εσάς. Στο Σικάγο, στους Έλληνες του εξωτερικού. Ναι, μπορούμε να το πούμε έτσι, ότι είναι για μας είναι Ελλάδα. Είναι ο τρόπος μας, όπως είπαμε, έτσι, γιατί κάνουμε πολλά με τον Ολυμπιακό. Είναι μεγάλο μέρος της ζωής μας και αυτό είναι που μας συνδέει με Ελλάδα. Έτσι, ήρθαμε στην Ελλάδα τώρα, ήρθαμε στον Ολυμπιακό να δουλέψουμε την πρώτη εβδομάδα και μετά θα γίνουν τα υπόλοιπα. Αλλά ο Ολυμπιακός ήταν κάτι που μας έφερε στην Ελλάδα και από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα γίνονται. Και τα παιδιά μας, εδώ που πήγε έτσι, να μην ξεχάσουμε και τα παιδιά μας, γιατί είναι και αυτοί εδώ στον Ολυμπιακό τώρα. Ναι, βοηθάνε, είναι εθελοντές εδώ και έχουν βοηθήσει ειδικά ο Χρήστος ο μεγαλύτερος. Έχει έρθει από πέρσι εδώ και βοηθάει με τα camps. Και τώρα έχει έρθει και ο μικρότερος ο Παναγιώτης, που βοηθάνε και αυτοί σαν εθελοντές και είναι εδώ στα camps. Και είναι κάτι το οποίο το κάνουμε για να τους δείξουμε, όχι μόνο επειδή αγαπάνε το ποδόσφαιρο, αγαπάνε τον Ολυμπιακό, αλλά πάλι ότι. Πάω πάλι στο θέμα ότι πρέπει να βοηθάμε κάποιον όταν είναι στην ώρα ανάγκης, όταν είναι... Όχι το Ολυμπιακός έχει ανάγκη, αλλά λέω πιο πολύ από τα παιδιά να μάθουν αυτό, αυτά τα ήθη που πρέπει να έχουν, πρέπει να τα ξέρουν όλα. Και πρέπει δηλαδή να τους πρόχνεις μερικές φορές να τα καταλαβαίνουν. Μέσα στο ποδόσφαιρο είναι η ομάδα, αλλά εμείς είμαστε η εξωτερική ομάδα που δεν παίζουμε την μπάλα, αλλά παίζουμε μπάλα με άλλο τρόπο και είμαστε μια ομάδα... Σε κάθε σημείο. Είναι αυτός ο ρόλος μέσα, ο ξεχωριστός ρόλος του εθελοντή, ναι. Πρέπει τα παιδιά, πρέπει και φυσικά και εμείς οι ίδιοι, έχουμε μεγαλώσει έτσι στην Αμερική, ότι πρέπει να γινόμαστε εθελοντές, πρέπει να βοηθάμε, πρέπει να κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα, γι' αυτό ήταν ένας λόγος. Και αυτό είναι το πνεύμα του Ολυμπιακού, μια ομάδα. Θέλετε κάτι άλλο τώρα να πείτε, σαν κλείσιμο? Εγώ προσωπικά θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Παύλου, τον κύριο Νάνου, τον κύριο Αντώνη, που κάθεται εκεί, μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ, τον Ολυμπιακό, γιατί όλα αυτά που έχουν κάνει, όχι μόνο για μας, για την Ακαδημία, για όλους.
και μας δίνουν τη δυνατότητα να μπορέσουμε να το πάρουμε αυτό και να το πάμε πίσω στην Αμερική. Είναι κάτι το τρομερό, είναι μεγάλο έργο αυτό και χρειάζεται τη συμπαράστασή τους και σας ευχαριστούμε. Και εγώ εκ μέρους όλης της Ακαδημίας και των γονέων λέω Go Ολυμπιακός. Ο Νίκος Μυρτσέκης, ο κύριος Νίκος Μυρτσέκης, είναι ο προπονητής των Ακαδημιών του Ολυμπιακού στο Σικάγο. Ποδοσφαιριστής, παλέμαχος ποδοσφαιριστής, με θητεία σε πολλές ελληνικές ομάδες, πολλές ελληνικές μεγάλες ομάδες. Είναι ο προπονητής, όπως είπαμε, των Ακαδημιών του Ολυμπιακού στο Σικάγο. Πάμε να δούμε τι μας λέει για την αγωνιστική κατάσταση των παιδιών στο Σικάγο και όχι μόνο. Σε καλωσορίσουμε ξανά στην Ελλάδα. Καλώς σας βρήκα. Και πες μου δύο λόγια τώρα για την επίσκεψη εδώ στην Ακαδημία του Ολυμπιακού στο Σικάγο στην Ελλάδα και την προσπάθεια που γίνεται καταρχήν εδώ στα Summer Camp και θα πάμε στη συνέχεια για την προσπάθεια που γίνεται στο Σικάγο. Ναι, είχε γίνει μια μικρή αρχή πέρσι το καλοκαίρι από τα κανένα δυο παιδιά τα οποία ήρθαν από μόνα τους. Και υπήρχε αυτή η ιδέα από πολύ καιρό και το είχαμε συζητήσει με κάποιους γονείς, το είχαμε συζητήσει και μεταξύ μας στην Ακαδημία. Και υπήρχαν κάποια παιδιά που θεωρήσαμε ότι θα έπρεπε να έρθουν να αποκτήσουν αυτή την εμπειρία που δίνει εδώ ο Ολυμπιακός στα μικρά παιδάκια. Και όταν πλέον όλα είχαν μπει σε ένα δρόμο και το είχαμε σχεδιάσει, το επόμενο βήμα βέβαια ήταν να έρθουμε εδώ και να αποκτήσουμε και την εμπειρία προσωπικά, το πώς δουλεύουν εδώ, το τι εγκαταστάσεις υπάρχουν, το τι οργάνωση. Και νομίζω ότι αυτά που έχουμε δει μέχρι σήμερα είναι όλα εντυπωσιακά. Και γι' αυτό νομίζω και ο Ολυμπιακός σε αυτά τα επίπεδα τα τελευταία χρόνια έχει πάρα πολύ δυνατές ομάδες. Η δουλειά που γίνεται εδώ είναι τρομερή, η οργάνωση είναι τρομερή και νομίζω ότι είναι και αυτά κάποια πράγματα που εμείς πρέπει να δούμε σαν Ακαδημία από το Σικάγο, τα οποία και εμείς σιγά σιγά θα πρέπει να βάλουμε στο πρόγραμμά μας. Νομίζω η λέξη κλειδιά που χρησιμοποίησες είναι πρώτα απ' όλα η εμπειρία που αποκομίζετε εσείς ερχόμενοι εδώ και τα παιδάκια. Και βέβαια η άλλη κλειδί είναι η οργάνωση του σωματείου. Βέβαια, άμα δεν έχεις οργάνωση δεν πάει κανείς τίποτα. Κακά τα ψέματα, αυτό είναι το πρώτο συστατικό που πρέπει να έχει μια ακαδημία. Από εκεί και μετά το θέμα είναι πώς δουλεύεις με την οργάνωση αυτή που έχεις, τι προπονητές, τι γνώσεις, τα παιδιά, πώς τα μεταχειρίζεσαι, τι οδηγίες τους δίνεις. Και νομίζω ότι όταν κάνεις όλα αυτά μαζί και γίνονται σωστά και προγραμματισμένα, μόνο καλά αποτελέσματα μπορεί να έχεις. Τι εισπράττεις από τα παιδιά τώρα που έχουν έρθει εδώ, ενθουσιασμό? Μιλάμε ότι βέβαια υπήρχαν και κανένα δύο μέσα που δεν ήταν Ολυμπιακοί και κάνανε κάτι κάποιο χαβαλέ τέλος πάντων μεταξύ τους, να πούμε, είχε λίγο πλάκα. Αλλά τα βλέπεις τα παιδιά, ό,τι ομάδα και να είναι, να υποστηρίζουν, έρχονται μέσα και τα λέω και διασκεδάζουν. Και αυτό είναι το παν. Σε αυτές τις ηλικίες ειδικά, ναι, πρέπει να μάθουν κάποια πράγματα, αλλά πρέπει να μάθουν όμως και να διασκεδάζουν το παιχνίδι. Το ποδόσφαιρο είναι παιχνίδι. Το παιχνίδι είναι διασκέδαση. Και πότε τους δίνεις αυτό το συστατικό, και μετά μέσα από τη διασκέδαση μπορούν να μάθουν κάποια μάλλον βασικά για το ποδόσφαιρο. Και είναι φαντάζομαι και κοινωνικό μήνυμα καλύτερα αυτή η διασκέδαση παρά κάποια άλλη διασκέδαση, έτσι δηλαδή. Βέβαια. Ο αθλητισμός πάντα, να πούμε, σε βοηθάει να αποφύγεις πολλά κακά που λέμε στην κοινή γλώσσα. Αλλά και δεν είναι μόνο το ότι αθλείσαι, έχεις αποκτάς φιλίες, έχεις μια πειθαρχία. Είναι πάρα πολλά που σου δίνει ο αθλητισμός και νομίζω ότι κάθε γονιός θα πρέπει να προσβλέψει κάτι τέτοιο. Και πάμε τώρα λίγα μίλια μακριά στο Σικάγο. Μίλησε μας για την προσπάθεια που γίνεται εκεί από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού, από σένα, από τον κύριο Κοσμά. Εδώ και 4 χρόνια που ξεκινήσαμε, μπορώ να πω ότι κάναμε μια μεγάλη διαδρομή. Προσωπικά εγώ, Γιάννης και η Άτζελα, γιατί ξεκινήσαμε κάτω από αντίξωες συνθήκες, γιατί ο συναγωνισμός να έχεις ένα κλαμπ στο Σικάγο είναι τρομερός, είναι απίστευτος. Αλλά όταν κάνεις σωστή δουλειά, ο άλλος το αναγνωρίζει. Και η δουλειά που κάναμε μέχρι πέρσι αναγνωρίστηκε και γι' αυτό είδες ξαφνικά από εκεί που είχαμε μόνο 5-6 ομάδες, ξαφνικά έχουμε βρεθεί να έχουμε τώρα πάνω από 280 παιδιά. Γι' αυτό είπα, είναι η οργάνωση που προσφέρουν και οι δύο, και ο Γιάννης και η Άτζελα. Και από την πλευρά μου, εγώ προσφέρω την εμπειρία μου, την προπονητική. Και νομίζω αυτό το συστατικό που είχαμε δούλεψε πάρα πολύ καλά και η ανάπτυξη της Ακαδημίας ήταν τρομερή, ειδικά τον τελευταίο χρόνο. Το επίπεδο των παιδιών αγωνιστικά? Έχουμε κάθε είδον επίπεδο, από το πολύ χαμηλό μέχρι το πολύ εξελιγμένο. Υπάρχουν ομάδες οι οποίες παίζουν σε χαμηλά επίπεδα για
πιο πολύ για να μάθουν το ποδόσφαιρο, να ασχοληθούν με τον αθλητισμό. Και υπάρχουν και άλλες ομάδες οι οποίες πρωταγωνιστούν στο τοπικό ποδόσφαιρο στις ηλικίες αυτές. Αυτή τη στιγμή, τρεις ομάδες από τις δικές μας διεκδικούν ένα κύπελο στους περιφερειακούς που γίνονται στο Σικάγο. Από εκεί και πέρα, το βασικό είναι ότι αυτές οι ομάδες λειτουργούν με βάση το τι πρέπει να μάθουν για να αποκτήσουν μια σωστή εκπαίδευση στο ποδόσφαιρο. Όταν τους μαθαίνεις τα σωστά πράγματα, μπορεί να είναι καλοί αθλητές, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Εάν δεν μάθουν αυτά που πρέπει να μάθουν τα βασικά σαν ποδοσφαιριστές πάνω στο παιχνίδι αυτό, δεν έχει σημασία όσο καλός αθλητής και να είσαι. Και αυτά τα παιδιά αυτή τη στιγμή αυτά μαθαίνουν. Οι προπονητές που εργάζονται μαζί τους είναι πάρα πολύ έμπειροι. Και μαζί και εγώ έχω κάποιες ομάδες στις οποίες και εγώ ασχολούμαι. Και νομίζω ότι άμα συνεχίσουμε έτσι, μόνο καλά αποτελέσματα θα έχουμε. Θεωρείς δηλαδή ότι μπορεί να δούμε κάποιο παίχτη στην πρώτη ομάδα? Δεν είναι απίθανο καθόλου. Νομίζω ότι και σήμερα έχουμε. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι ένα από αυτά τα παιδιά που έχουν έρθει εδώ νομίζω ότι έχει πάρα πολλά προσόντα. Οι πρώτες εκτιμήσεις από διάφορες ομιλίες είναι ότι έχει δείξει πάρα πολύ καλά στοιχεία και έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον των προπονητών εδώ. Το θέμα είναι βέβαια πώς θα δουλέψει αργότερα αυτό το παιδί, γιατί είναι μικρό ακόμα. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλά ταλέντα στην Αμερική. Η Αμερική έχει τρομερό ταλέντο, απλά το άσχημο είναι ότι δεν δουλεύεται πολλές φορές σωστά. Και γι' αυτό και δεν βλέπεις αυτή τη στιγμή μια εθνική Αμερική να μην πετάει στις παγκόσμιες διοργανώσεις, που είναι για μένα αδιανόητο με τόσο ταλέντο που υπάρχει σε αυτή τη χώρα. Νομίζω ότι είναι δύσκολο και προφανώς εσύ αντιλαμβάνεσαι, μάλλον εισπράττεις τη δυσκολία αυτή, το να φέρεις κάποιο παιδί από το μπάσκετ στην Αμερική, από το μπάσκετ στο ποδόσφαιρο και ειδικά στο Σικάγο, που είναι μια μπασκετοπόλη. Είναι μια διαφορετική κουλτούρα η Αμερικάνικη, η οποία είναι βάση του ποδοσφαίρου. Σε σχέση με το ποδόσφαιρο είναι το φούτμπολ, το μπάσκετ, είναι και το baseball. Και ο Αμερικάνος ακόμα δεν το έχει δει το ποδόσφαιρο τόσο σοβαρά, όσο έχει αρχίσει να το βλέπει τώρα βέβαια, πόσο πιο πριν τα προηγούμενα χρόνια. Μόλις φτάνανε σε μια ηλικία 14-15 χρονών, χανόντουσαν. Τα πιο πολλά παιδιά, όσο καλοί παίχτες και να ήταν, τα έβλεπες πηγαίνανε σε άλλα αθλήματα. Γιατί, λόγω του αθλητική δομή τους, οι γονείς πιστεύαν ότι εκεί είχαν καλύτερη ευκαιρία για να μπορέσουν να κάνουν κάτι επαγγελματικά μέσω αθλητισμού εννοώ. Αλλά τώρα, επειδή έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα, το ποδόσφαιρο προχωράει, έχει ανέβει πάρα πολύ στην Αμερική. Βέβαια, ο γονιός στην Αμερική σκέφτεται και για το κολέγιο. Υπάρχουν πάρα πολλά κολέγια τα οποία τους καλούς παίκτες τους δίνουν πάρα πολλά λεφτά για να παίξουν για το κολέγιο τους. Υποτροφίες πάρα πολλές. Και ο γονιός αυτό προσβλέπει. Αλλά και ο άλλος που δεν είναι τόσο καλός, θα πάρει κάποιο και αυτός κάποια βοήθεια ο γονιός, που είναι πολύ βασικό για τον οποιοδήποτε στην Αμερική. Και έτσι είναι σαν μια μικρή επένδυση, να το πούμε έτσι, που κάνει ο γονιός στο παιδί του, όταν βλέπει ότι έχει αυτά τα προσόντα. Αλλά από την πλευρά μας, εμάς, η δουλειά μας είναι να μπορέσουμε να βρούμε αυτό το ταλέντο το οποίο θα μπορέσει να κάνει το επόμενο βήμα. Όχι μόνο πάντα βέβαια προς το κολέγιο, προς το σχολείο που θέλουν οι γονείς, αλλά άμα υπάρχει και αυτή η πιθανότητα και δούμε ότι μπορεί αυτό το παιδί να κάνει το επόμενο άλμα για κάτι ανώτερο από αυτό. Εμείς το κοιτάμε και θα προσπαθήσουμε να το σπρώξουμε όσο δυνατόν πιο πολύ για να μπορέσει αυτό το παιδί να πάρει αυτή την ευκαιρία που χρειάζεται. Και να ξεκαθαρίσουμε ότι οι ακαδημίες του Ολυμπιακού στο Σικάγο δεν απευθύνονται μόνο σε κατοίκους Σικάγο ή μόνο σε Έλληνες, έτσι? Όχι. Το κάνουμε clear αυτό. Ναι, έχουμε παίχτες από όποια χώρα μπορείς να φανταστείς. δεν κοιτάμε ούτε μόνο Έλληνες, ούτε μόνο οποιαδήποτε φίλοι είμαστε. Ανοιχτοί σε όλους. Η Ακαδημία μας έχει από όλες τις χώρες παιδιά. Εμάς αυτό που κοιτάμε είναι τα παιδιά αυτά όταν θα έρθουν στην Ακαδημία να μπορέσουν να δουλέψουν σωστά, γιατί ο κάθε γονιός έχει κάποιες απαιτήσεις και εμείς προσπαθούμε να τα απεξέλθουμε σε αυτές τις απαιτήσεις. Και πες μου και λίγα λόγια για το camp που ετοιμάζει τώρα η Ακαδημία του Ολυμπιακού Σεώ, το τέλος του Ιουλίου. Αυτό το camp το κάνουμε κάθε χρόνο. Είναι την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου. Απλά αυτή τη φορά θέλαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό και γι' αυτό μιλήσαμε και με τους υπεύθυνους εδώ της Ακαδημίας, αν μπορούμε να φέρουμε δύο προπονητές από εδώ, οι οποίοι να μπορέσουν να δείξουν κάποια διαφορετικά πράγματα τα οποία θα μπορούσαμε να είχαμε δείξει εμείς στα δικά μας τα παιδιά, να πάρουν κάποιες καινούργιες ιδέες, να δουν κάποια καινούργια θέματα. Νομίζω ότι μόνο καλό θα βγει από αυτή την προσπάθεια και εύχομαι να πάνε όλα καλά. Μάλιστα. Και πες μου τώρα λίγο κάποια, μου λέγε και ο Γιάννης, κάποια αστεία έτσι με τα παιδάκια.
τι ακούγεται, τι λένε, ξέρω εγώ, τι είναι καλύτερο από το Μέση, κάτι τέτοιο ακούω, κάτι. Εντάξει, τα πειράγματα ανάμεσα στα παιδάκια είναι φυσιολογικό. Να πούμε ότι θα υπάρχουν, το ένα λέει το άλλο. Να, προηγουμένως ήμουν σούπα μέσα και πετάγεται το ένα και μου λέει, αυτός εκεί μου λέει είναι Παναθηναϊκός. Και του λέω, είσαι Παναθηναϊκός, είναι δυνατόν να είσαι Παναθηναϊκός να κάνεις προπονήσεις με τον Ολυμπιακό, του λέω. Με κοίτα και μου λέει, τι να σου κάνω, του λέω, πες μου, είσαι Παναθηναϊκός, είναι δυνατόν να μου λες ότι είσαι Παναθηναϊκός μέσα στο αποδείο του Ολυμπιακού. Μου λέει, θα σε κρεμάσω, του λέω, από μια κρεμάστρα. Και με κοιτάει, μου λέει, ανοίγει την πόρτα, στο ντουλαπάκι που είναι εκεί μέσα, μου λέει, να η κρεμάστρα εδώ είναι, μου λέει, κρέμασέ με. Τι να του πω τώρα. Αλλά προφανώς. Τα παιδάκια είναι απίστευτα, δε, ό,τι και να ακούσεις. Σοβαρά τώρα, αλλά νομίζω στο Σικάγο δεν υπάρχει αυτό το παδικό, έτσι. Όχι. Καμία σχέση. Δεν υπάρχει, δηλαδή στο Σικάγο ο άνθρωπος που πάει στο γήπεδο ή σε οποιοδήποτε αγώνα, οτιδήποτε άθλημα και να είναι, πάει για τη διασκέδαση, πάει με την οικογένειά του, πάει με τα παιδιά του, κάθονται όλοι μαζί. Δεν πάει να ανοίξει οποιαδήποτε ομάδα, δεν πάει να υπάρχει ο μεγαλύτερος ανταγωνισμός μεταξύ των ομάδων. Δεν βλέπεις το παραμικρό. Είναι μόνο και μόνο για τη διασκέδασή τους. Να περάσουν καλά, να δουν τους αγαπημένους αθλητές και να τελειώσουν να πάνε σπίτι τους και να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Και αυτό φαντάζομαι το μεταφέρεται και στα παιδάκια, ότι δεν σημαίνει τίποτα άμα είσαι Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός. Τίποτα. Εγώ έχω δύο ομάδες, οι οποίες μέσα σε αυτή την ομάδα υπάρχουν τρεις Παναθηναϊκοί. Οι πατεράδες τους με κοιτάνε και μου λένε τι μου κάνεις, μου λένε, με έχεις καταστρέψει, μου λένε, τι πάρα, όλο Ολυμπιακό μου μιλάνε, δεν μου μιλάνε για τίποτε άλλο. Αλλά αυτή είναι η νοοτροπία στην Αμερική δυστυχώς μόνο. Μακάρι να ήταν και εδώ, να έβλεπες όλους αυτούς τους ανθρώπους που αγαπάνε αυτές τις ομάδες, οτιδήποτε, και να πάω από Ολυμπιακό, ΣΑΕΚ, οτιδήποτε, να έρχονται όλοι μαζί στο γήπεδο. Όπως πήγαμε στο μουσείο και είπαμε, μας είπε η κυρία που μας έκανε την ξενάγηση, εκείνη την εποχή, λέει, οι αεξίδες με τους Ολυμπιακούς, γιατί μιλάγαμε για τη θύρα 7 τότε που έγινε αυτό το ατύχημα, μιλάγαν, καθόντουσαν μαζί τότε. Τότε. Ναι. Τώρα, πού να το δεις αυτό. Τώρα δεν θα το δεις. Δεν πρόκειται να το δεις ποτέ ξανά. Δυστυχώς. Και μένοντας τώρα στο Σικάγο, πώς εισπράττεις τη σύνδεση που γίνεται ανάμεσα στη σχολή του Ολυμπιακού και στην Ελλάδα, γιατί είναι πολύ ισχυρή σύνδεση. Η σύνδεση, κοίτα, εμείς προσωπικά, επειδή είμαστε Ολυμπιακοί, είμαστε Έλληνες, εντάξει, το βλέπουμε, είναι φανερό, αλλά προσπαθούμε αυτό να το δώσουμε και στον ξένο. Να το δώσουμε στον Αμερικάνο, στον Σέρβο, στον Πολωνό, στον οποιονδήποτε. Και μέσα από διάφορες δραστηριότητες που κάνουμε, προσπαθούμε να φέρουμε αυτό το κλίμα που υπάρχει μεταξύ μας, σαν Ολυμπιακός, σαν οικογένεια, στους ανθρώπους, στις οικογένειες, στα παιδιά που είναι με το σύλλογο. Και νομίζω ότι σιγά σιγά αυτό το βλέπουν και το εκτιμούν και τους αρέσει κιόλας. Έχουμε κάνει και συναντήσεις να δούμε το παιχνίδι του Champions League, έχουμε πάει και σε. Κάναμε διάφορες άλλες εκδηλώσεις με bowling, με τέτοια. Κάνουμε διάφορα πράγματα που μπορέσουμε να φέρουμε αυτόν τον κόσμο να εξοικειωθεί όσο πιο πολύ γίνεται με τον Ολυμπιακό. Άρα, ο σκοπός της Ακαδημίας του Ολυμπιακού, εκτός από το ποδόσφαιρο, εκτός από την μπάλα, είναι και η Ελλάδα, έτσι. Δηλαδή. Βέβαια, ναι. Κάθε φορά οτιδήποτε. Και τώρα, αυτή τη φορά που ήρθαν 10 παιδιά και ήρθαν κάποιοι γονείς να κάνουν και διακοπές. Και εγώ έχω αναλάβει μερικούς από αυτούς, πηγαίνω δεξιά στις παραλίες από εδώ να δούνε πράγματα, να ψωνίσουν. Η Άντζελα πήρε τα παιδιά, τα άλλα πάει στην Ακρόπολη, δεν βλέπουν διάφορα πράγματα, εξοικειώνονται λίγο με την ελληνική κουλτούρα και νομίζω ότι αυτό είναι που μετράει. Αυτοί οι άνθρωποι θα πάνε πίσω, θα πούνε τις εντυπώσεις τους, θα μάθουν και οι υπόλοιποι και σιγά σιγά αυτό εύχομαι να γίνει. Ειδικά αυτές τις εποχές που για την πατρίδα. Για εδώ είναι εντάξει, εδώ δυστυχώς αυτά που περνάει εδώ ο κόσμος είναι απίστευτα. Εγώ τα ξέρω και όλα για τον πατέρα μου και τη μάνα μου, γιατί εδώ ζουν, δεν ζουν στην Αμερική, ζουν εδώ και τα ακούω κάθε μέρα. Μου τα λένε κάθε μέρα. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση και δεν ξέρω πού θα βγει στο τέλος αυτή η ιστορία, αλλά μακάρι όλα να τελειώσουν, γιατί ο κόσμος έχει, όχι αγανακτήσει, αλλά νομίζω ότι έχει κουραστεί με αυτή την ιστορία και δεν ξέρω πού θα βγει. Είναι κάτι άλλο που θα πεις σαν κλείσιμο? Τίποτα. Εγώ αγαπάω το ποδόσφαιρο από μικρό παιδί. Αυτή είναι η αγάπη μου, αυτή είναι η δουλειά μου, αυτό μεγάλωσα, με αυτό έζησα και ζω ακόμα. Και προσπαθώ να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ να μπορέσω να βοηθήσω αυτά τα παιδιά να μάθουν αυτά που πρέπει να μάθουν. Έτυχε τώρα, δεν έπαιξα ποτέ για τον Ολυμπιακό, έπαιξα για όλες τις άλλες ομάδες, αλλά δεν έπαιξα ποτέ για τον Ολυμπιακό. Αλλά αυτή τη στιγμή υπηρετώ τον Ολυμπιακό και νομίζω ότι αυτό είναι μια καταξίωση για μένα. Ακούσαμε λοιπόν τι μας είπαν οι άνθρωποι από το Σικάγο, ο κύριος Γιάννης Κοσμάς, η κυρία Άντζελα Κοσμά,
ο κύριος Νίκος Μυρτσέκης. Πάμε να δούμε τώρα το τι μας είπε ο Τάσος Πάντος, παλέμαχος, γνωστός άσος του Ολυμπιακού, αλλά και είναι προπονητής των Ακαδημιών του Ολυμπιακού, τι μας είπε για την ενέργεια αυτή του Ολυμπιακού με τα Summer Cup, με τις Ακαδημίες του Ολυμπιακού, το έργο που φυσικά προσφέρουν αυτές οι Ακαδημίες τόσο στον Ολυμπιακό, τόσο στο ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά και στην ελληνική ομάδα, στην ελληνική εθνική ομάδα που έχει ανάγκη τα ελληνικά ταλέντα, τα οποία βρίσκονται είτε στο δίκτυο Ακαδημιών του Ολυμπιακού στην Ελλάδα, είτε εκτός Ελλάδας, με δίκτυο στην Ευρώπη, στην Αμερική, στον Καναδά, στην Αυστραλία, παντού. Πάμε όμως να τα ακούσουμε όλα αυτά διαστόματος Τάσου Πάντου. Τάσο, πες μας λίγα λόγια για τα Summer Camp του Ολυμπιακού. Καταρχήν, καλώς ήρθατε στις καταστάσεις του Ολυμπιακού. Είναι ο χώρος, όπως βλέπετε, που γίνονται και τα Summer Camp, είναι ο χώρος που γυμνάζονται καθημερινά οι ακαδημίες, οι αγωνιστικές ακαδημίες του Ολυμπιακού και φυσικά η μεγάλη ομάδα. Τα Summer Cup του Ολυμπιακού είναι ένα θεσμό στο οποίο το πραγματοποιεί ο Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Είναι ένα project το οποίο κοιτάμε να φέρουμε παιδιά τα οποία και να διασκεδάσουν και αν είναι δυνατόν να βρούμε ταλέντα τα οποία θα στελεχώσουν τα αγωνιστικά τμήματα του Ολυμπιακού και γιατί όχι το μεγάλο μας όνειρο μέσα από την αξιοποίηση και την προπόνηση την καθημερινή να στελεχώσουν και τη μεγάλη ομάδα του Ολυμπιακού. Αυτός είναι ο μεγάλος στόχος. Όπως βλέπετε είναι πολύ οργανωμένο το project, τα παιδιά χωρίζονται σε ηλικίες, ηλικιακά group, έχουν συγκεκριμένο αντικείμενο προπόνησης και κοιτάμε μαζί με την προπόνηση να μάθουν τις βασικές αρχές του ποδοσφαίρου, να μπορούν να διασκεδάσουν και να περάσουν ένα πενταήμερο έτσι πάρα πολύ επικοδομητικό. Τους φέρνετε κοντά στον αθλητισμό, κοντά στο ποδόσφαιρο, κοντά σε αυτή τη διασκέδαση και τους κρατάτε μακριά από άλλες εντός εισαγωγικών διασκεδάσεις. Είναι και αυτό ένα έργο του Ολυμπιακού, έτσι. Φυσικά, ο Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια επιτελεί τεράστιο κοινωνικό έργο σε πάρα πολλούς τομείς. Το ποδόσφαιρο για μένα είναι ζωή, είναι χαρά. Είναι ένα άθλημα το οποίο και το έχω αγαπήσει και προσπαθώ να μεταδώσω αυτή τη χαρά που έχω για αυτό το άθλημα και γενικά όλοι οι προπονητές στα παιδάκια. Τα οποία, αν βλέπετε και εσείς, έχουν μεγάλο ζήλο και από ό,τι βλέπω είναι πάρα πολύ ευχαριστημένα. Είναι και πάρα πολύ καλά αγωνιστικά, πώς τους βλέπεις? Έχουν περάσει πάρα πολλά παιδιά στα φετινά ΚΑΜΠ. Κάποια παιδιά είναι σε καλό επίπεδο, κάποια παιδιά υπολείπονται. Εμείς αυτό που κοιτάμε σε αυτό το project είναι να περάσουν τα παιδιά όλα καλά, να καταλάβουν ότι μέσα από τη δουλειά έρχεται και η καταξίωση και γενικά η επιτυχία. Και σίγουρα, αν κάνουν το βήμα παραπάνω και έρθουν στα αγωνιστικά τμήματα του Ολυμπιακού, να είναι σίγουρο ότι θα δουλέψουν πολύ σκληρά και θα βελτιωθούν. Και είναι αυτό στα πλαίσια, φαντάζομαι, των όσων έχει πει ο κ. Παπαμαρινάκης για την ελληνοποίηση του Ολυμπιακού, που επιτέλους είναι καιρός στο ελληνικό ποδόσφαιρο να ελληνοποιηθεί. Έτσι, γιατί υπάρχουν πολλά ταλέντα στην Ελλάδα. Σίγουρα υπάρχει μεγάλο ταλέντο στην Ελλάδα. Νομίζω ότι είναι ένας μεγάλος στόχος που έχουμε θέσει και εμείς σαν Ακαδημία, αλλά και ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, ο κ. Μαρινάκης. Θεωρώ ότι η βάση μιας ομάδας πρέπει να είναι καθ' αυτή γηγενής. Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που η φιλοσοφία του στηρίζεται πάρα πολύ στον κόσμο και στην ιστορία του. Πρέπει να έχει παίκτες οι οποίοι γνωρίζουν πολύ καλά τι σημαίνει η ομάδα, τι πρεσβεύει αυτή η φανέλα. Και νομίζω ότι έχουμε ξεκινήσει μια πάρα πολύ οργανωμένη δουλειά ώστε να μπορέσουμε στο μέλλον να βγάλουμε παίκτες και να στελεχώσουμε τη μεγάλη ομάδα. Και νομίζω ότι το έργο φτάνει και ακόμα και πιο πέρα, η προσφορά του Ολυμπιακού και για την εθνική ομάδα. Φυσικά, φυσικά. Άλλωστε, το καθεστώς του ποδοσφαίρου μιας χώρας είναι η εθνική ομάδα. Ο Ολυμπιακός έχει την τύχη να έχει πάρα πολλούς διεθνείς όλα αυτά τα χρόνια. Είναι ο στυλοβάτης της εθνικής μας ομάδος και πάρα πολλές επιτυχίες που έχει κάνει η εθνική ομάδα έχουν στηριχθεί σε ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού. Η εθνική ομάδα είναι άλλο κομμάτι. Είναι ένα κομμάτι το οποίο το προσεγγίζουμε όλοι μας με πάρα πολύ έτσι, ζεστασιά. Φεύγει πια το οπαδικό, φεύγει πια το ατομικό, αντιπροσωπεύει τη χώρα μας και είμαστε ανοιχτοί σε κάθε συνεργασία και φυσικά θέλουμε να τη στελεχώσουμε με την εθνική ομάδα για να την κάνουμε ακόμα καλύτερη. Στο δίκτυο των Ακαδημιών του Ολυμπιακού υπάρχει και μια ακαδημία στο Σικάγο που είναι πάρα πολλά μίλια μακριά. Πόσο σημαντικό είναι αυτό το πράγμα και για τον Ολυμπιακό που βλέπει ότι τόσο μακριά αγαπούν τον Ολυμπιακό? Δεν είναι μόνο στο Σικάγο, είναι σε πάρα πολλές χώρες στο εξωτερικό. Έχουμε στην Αυστραλία, έχουμε και στον Καναδά. Είναι τεράστιος σύλλογος Ολυμπιακός και φυσικά το ενδιαφέρον έρχεται από πάρα πολλές χώρες. Είναι μια προσπάθεια που κάνουμε και εμείς ώστε να ανοιχτούμε και σε άλλες χώρες. Ψάχνουμε ταλέντα τώρα σχεδόν σε όλο τον κόσμο. Είναι τιμή για τον Ολυμπιακό και δείχνει το μέγεθος και την αξία του σαν σύλλογο να υπάρχουν και σχολές στην Αμερική. Το δίκτυο εδώ επίσης στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ μεγάλο.
Τον Ιούλιο τώρα ετοιμάζουμε ένα ταξίδι που θα πάμε στο Σικάγο. Στη σχολή μας στο Σικάγο που διοργανώνει κάποια ΚΑΜΠ. Είμαστε κοντά σε όλες τις σχολές, παρακολουθούμε την εξέλιξή τους, τους δίνουμε υλικό, τους δίνουμε πληροφόρηση πώς να δουλεύουν και προσπαθούμε να βρούμε και από εκεί ταλέντα, γιατί ταλέντα δεν είναι μόνο στην Αθήνα, υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα και φυσικά σε όλο τον κόσμο, όπως είπατε και εσείς, να είμαστε σε επαφή ώστε να μπορέσουμε να βρούμε και εκεί καλούς παίκτες και να τα εξελίξουμε. Αυτό θα, από το σωρό θα είσαι και εσύ ένας που θα πας στο Σικάγο. Άρα τι περιμένεις να δεις αγωνιστικά σε πλευρά οργάνωση, θα το δεις ο Ολυμπιακός τους ή άλλους οργανώνει, είναι άψογη οργάνωση. Όσον αφορά αγωνιστικά. Δεν γνωρίζω το επίπεδο που βρίσκονται, αλλά γνωρίζω ότι η Αμερική είναι μια χώρα η οποία πάντα κάνει πολύ γρήγορα βήματα προόδου σε όλους τους τομείς. Και είμαι σίγουρος ότι και στο ποδόσφαιρο, γενικά εκεί και η ομογένεια, ότι θα βρούμε πάρα πολύ καλό υλικό. Οι Αμερικάνοι, ξέρετε, είναι πάρα πολύ οργανωμένοι. Κατάφεραν να φτιάξουν εθνικές, να φτιάξουν το ποδόσφαιρο τους μέσα σε πάρα πολύ λίγα χρόνια, το οποίο δεν ήταν και το εθνικό του σπορ. Και επειδή λειτουργούν και πάρα πολύ με χορηγούς, έχουν δηλαδή περισσότερα εφόδια ώστε να δημιουργούν πολύ καλές εγκαταστάσεις, να το κάνουν οργανωμένα ό,τι κάνουν και φυσικά να έχουν αποτέλεσμα. Και κάτι τελευταίο, θες να στείλεις ένα μήνυμα στους αυτούς που πιθανόν σκέφτονται να πάνε στην Ακαδημία του Σικάγο, αλλά δεν έχουν πάει ακόμα, για το πόσο σημαντικό είναι και για τον Ολυμπιακό, αλλά και για τους ίδιους κυρίως, να είναι σε μια Ακαδημία, να παίζουν μπάλα, να διασκεδάζουν. Νομίζω ότι η ομογένεια πάντα στηρίζεται και σε προσπάθειες που γίνονται. Ξέρω ότι θα είναι και μεγάλη συγκίνηση για μας να δούμε πατριώτες οι οποίοι βρίσκονται στο εξωτερικό τόσα χρόνια, δεύτερης γενιάς παιδιά που είναι Έλληνες. Θεωρώ ότι. Αλλά δεν είναι μόνο φιλοξενούμε παιδιά τα οποία έχουν μόνο ελληνική ρίζα, φιλοξενούμε και παιδιά τα οποία είναι άλλων εθνικοτήτων. Νομίζω ότι η προσπάθεια θα στηριχθεί από όλους, γιατί ξέρω ότι είναι πολύ οργανωμένοι και ξέρω ότι επιτελούν πάρα πολύ καλό έργο. Εγώ το μόνο που έχω να τους πω είναι να φέρουμε τα παιδιά κοντά στον αθλητισμό, να φέρουμε τα παιδιά κοντά στο ποδόσφαιρο. Είναι χαρά, είναι μάθημα ζωής για αυτά και θα τα βοηθήσουν όχι μόνο στην εξέλιξή τους σαν ποδοσφαιριστές, αλλά και στη ζωή τους γενικότερα. Αυτά λοιπόν μας είπαν ο κύριος Γιάννης Κοσμάς, η κυρία Άντζελα Κοσμά, που μην ξεχάσουμε να πούμε ότι και με τη βοήθεια των γιών τους, τα δύο αγόρια που βοηθούν εθελοντικά την προσπάθεια που γίνεται στο Σικάγο και στις Ακαδημίες του Ολυμπιακού. Αυτά ακούσαμε τι μας είπε και ο κύριος Νίκος Μυρτσέκης, προπονητής των Ακαδημιών του Ολυμπιακού, αλλά και ο Τάσος Πάντος, που είναι προπονητής των Ακαδημιών της ομάδας. Αυτό ήταν το πρώτο αφιέρωμα από μια σειρά αφιερωμάτων που θα ακολουθήσουν από το ιντερνετικό κανάλι του Hermes Sports. Το Hermes Sports, η πρώτη ηλεκτρονική δωρεάν αθλητική εφημερίδα της Ομογένειας, πλέον και με ιντερνετικό κανάλι, θα είναι πάντα κοντά στις προσπάθειες των Ελλήνων του εξωτερικού. Περιμένουμε να ακούσουμε και από εσάς, να μας ενημερώσετε και εσείς τι προσπάθειες κάνετε ώστε να τις καλύψουμε και να ακολουθήσει σχετικό αφιέρωμα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας στο επόμενο αφιέρωμα του Hermes Sports Web TV.